Έτοιμοι. Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, το Άμπολα Sport με τον Τάσο Ζαφερίου, είμαστε στη Γενική Συνέλευση της Επισανά και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον πρόεδρο του Αστέρα Βάρης, τον κύριο Δημήτρη Πάπιο. Πρόεδρε, καλησπέρα. 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 Είστε και εσείς παρόν στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής. Σήμερα ήταν η τακτική Γενική Συνέλευση. Οπωσδήποτε έπρεπε να είμαστε εδώ, να δώσουμε το παρόν. Υπήρχε και συνάμα προημηρεσίας διατάξεως, υπήρχε και η απονομή, καθυστερημένα βέβαια, αλλά λόγω των συνθήκων των οποίων βιώνουμε, καταλαβαίνουμε ότι ήταν δικαιολογημένη η καθυστέρηση της απονομής του πρωταθλήματος και του κύπελλου σε Ψανά. Ωραία, πρόεδρε, ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Θα ήθελα ένα γενικό σχόλιο για την φετινή πορεία της ομάδας, αν είστε ικανοποιημένος ή υπάρχει κάποια πικρία. Θα ήθελα πρώτα να, εφόσον με αφορμή την απονομή των δύο τροπέων, μάλιστα, ο Αστέρας Βάρης πήρε δύο κύπελα, είναι μια ηθική δικαίωση περισσότερο για αυτή την ομάδα, για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν εργαστεί δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, και αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη χαρά την οποία και ό,τι μπορώ να δώσω σε αυτούς τους ανθρώπους, για το ευχαριστώ το δικό μου απέναντι σε αυτούς που τόσα χρόνια με στηρίζουν και τόσα χρόνια με ανέχονται. Είναι δύο τρόπαια τα οποία ήρθαν μέσα από κούραση, μέσα από κόπο, μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες, και τα κατέκτησε δίκαια ο Αστέρας Βάρης. Το δίκαια θέλω να τονιστεί. Για την ΓΑΜΑ Εθνική φέτος ήταν μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά. Πρωτάθλημα ενός γύρου, πρόεδρε. Εξελίχθηκε του ενός γύρου. Η ομάδα μας δεν ήταν ούτε στημένη για ένα γύρο, ούτε ο προγραμματισμός μας ήταν για ένα γύρο. Το άνοιξε, κλείσε, το κάνουμε προπονήσεις, δεν κάνουμε προπονήσεις και το σύστημα ακορντεών, το έχω πει και άλλες φορές, δεν μπορεί, δεν συνάδει με την ποδοσφαιρική λογική. Ούτε ένας προπονητής, πόσο μάλλον ούτε και οι ποδοσφαιριστές μπορούν και δεν είναι μηχανήματα, να τα ανάβεις και να τα κλείνεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δυσκόλεψε πάρα πολύ τη δική μου τουλάχιστον ομάδα. Διότι η δική μου ομάδα έχει μάθει να κερδίζει ή να χάνει, και το πενεύομαι αυτό, μέσα στο γήπεδο, πουθενά άλλο. Ήταν λοιπόν μια χρονιά ιδιαίτερη, την οποία νομίζω ότι ο Αστέρας Βάρης έδειξε την δυναμική του, έμεινε εύκολα στην κατηγορία, έστω και αυτές τις λίγες αγωνιστικές, και νομίζω ότι το μέλλον θα είναι πολύ όμορφο για τον Κιανό Αστέρα Βάρης. Οφείλω να το πω και δημόσια. Εδώ στην Ελλάδα οι παράγοντες εύκολα μετά από μια ήττα, μετά από μια άσχημη εμφάνιση, αλλάζουν τους προπονητές. Εσείς μετά από μια δύσκολη στιγμή της ομάδας, μετά από μια ήττα, βγήκατε δημόσια και στηρίξατε τον προπονητή, τον Μιχάλη Κάτσικα και τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι η λογική το να αλλάζεις προπονητές σαν τα πουκάμισα που λέμε, πρέπει να σταματήσει. Τουλάχιστον να σταματήσει σε αυτό το επίπεδο. Τώρα σε πιο υψηλά επίπεδα δεν μπορώ να τους ανακρίνω. Όμως, εάν θέλεις πραγματικά να κάνεις κάτι, κάτι σωστό, θα πρέπει να στηρίξεις αυτούς τους ανθρώπους που εσύ έχεις επιλέξει. Εάν λοιπόν θέλεις να βρεις λάθη, πρέπει να κάνεις τη δική σου αυτοκριτική. Διότι οι επιλογές και των προπονητών αλλά και των ποδοσφαιριστών είναι του Προέδρου.
δεν είναι κάποιο αλλού. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα το να σε μια αποτυχία να αλλάζουμε προπονητές, να αλλάζουμε... Γίνεται συνήθως όμως, ναι, στην Ελλάδα, Πρόεδρε. Αυτό κάνει κακό σε μια ομάδα, δεν κάνει καλό. Πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή, γιατί περισσότερες πίκρες έχει το ποδόσφαιρο, δεν έχει χαρές. Κακά τα ψέματα. Να έχεις γερό στομάχι και να σκέφτεσαι μετά, να αφήνεις λίγο να περνά η πίκρα σου, να περνάει ο καημός σου, ο θυμός σου εάν θέλεις, και να παίρνεις αποφάσεις. Εν θερμό δεν πρέπει να παίρνεις τέτοιες αποφάσεις. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι παράγοντες θα πρέπει αυτό να το έχουν μέσα στο μυαλό τους. Ότι αν θέλουν πραγματικά να κάνουν κάτι σωστό, να δουλέψουν με μικρά παιδιά, να δουλέψουν με τις ακαδημίες τους, θα πρέπει να δώσουν παράταση χρόνου σε έναν προπονητή που θα επιλέξουν για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ωραία. Αυτό έκανα και εγώ. Πρόεδρε, θα θέλατε να ευχαριστήσετε, μια που ολοκληρώθηκε η φετινή αγωνιστική χρονιά, κάποιους ανθρώπους? Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, γιατί ήταν όντως μια πολύ δύσκολη χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω το προπονητικό team όλο, και τους ποδοσφαιριστές μου. Δεν είχατε τους φιλάθλους δίπλα σας, Πρόεδρε, Δυστυχώς φέτος δεν μπόρεσαν να ερχόντουσαν λίγοι, πολύ λίγοι. Θέλω να τους ζητήσω δημόσια συγγνώμη. Δεν μπόρεσα να βάλω άλλους στο γήπεδο. Ήταν τέτοιο το πρωτόκολλο το οποίο εγώ προσωπικά ήθελα να το ακολουθήσω. Γιατί είδαμε σε πολλά παιχνίδια τα οποία παίξαμε ότι δεν ακολουθήθηκε έτσι όπως έπρεπε. Εγώ όμως το τήρησα το πρωτόκολλο και έπρεπε να τηρηθεί κατά εμέ. Οπότε θέλω να τους ζητήσω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να τους βάλω μέσα στο γήπεδο να δουν την αγαπημένη τους ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω και τους χορηγούς, όσοι από το υστέρημά τους βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια. Και ελπίζω και εύχομαι να συνεχίσουν με όποια, γιατί έχουμε εκλογές, με όποιος και αν είναι ο πρόεδρος για την επόμενη χρονιά, να βοηθήσουν την ομάδα, τον Γιαννού Αστεραβάρης, με τις χορηγίες τους και με τη βοήθειά τους να προχωρήσουμε και να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Εσείς δεν θα συνεχίσετε να είστε? Ούτως ή άλλως η ομάδα με εσάς στην Προεδρία έχει πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Δεν θα το αρνηθώ. Αλλά δεν θέλω να περί αυτό λόγω. Θα γίνει μια γενική συνέλευση και στη γενική συνέλευση θα κρυθούν πολλά. Οι πραγματικές μου έτσι βλέψεις είναι να δώσω τόπο στα νιάτα. Και αυτό διότι περάσαν τα χρόνια, είμαι αρκετά χρόνια πρόεδρος του Κιάνου Αστεραβάρης και αντιπρόεδρος, είναι πολλά τα χρόνια, και θέλω να δώσω τη δυνατότητα και σε νέα παιδιά να μπορέσουν να, με μεγαλύτερη όρεξη, με μεγαλύτερο πάθος να συνεχίσουν. Άρα ο προγραμματισμός για την καινούρια αγωνιστική χρονιά θα είναι μετά τη Γενική Συνέλευση. Μετά τη Γενική Συνέλευση, μετά τις 23, εγώ ποτέ δεν θα εγκαταλείψω την ομάδα. Από ποιο πόστο, από ποια θέση και αν θέλετε θα είμαι, θα υπάρχω και θα βοηθώ όσο μπορώ αυτή η ομάδα να συνεχίσει τη σωστή πορεία και βέβαια πάντα με τις λογικές και τις ηθικές αξίες τις οποίες εγώ πραγματικά θέλω να πρεσβεύω. Ωραία. Κλείνοντας, Πρόεδρε, πού θα θέλατε να αφιερώσετε τα σημερινά δύο κύπελα που πήρατε, παραλάβατε σήμερα, έστω και καθυστερημένα, στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής? Καταρχήν θέλω να το αφιερώσω σε όλο τον κόσμο του Κιάνου Αστεραβάρης, αλλά να το αφιερώσω και στην οικογένειά μου, η οποία έχει κάνει πολλές θυσίες και αυτή, με έχει στερηθεί. Είναι μια, αν θέλετε, ικανοποίηση, μια ηθική ικανοποίηση για μένα, αλλά και για όλο τον κόσμο της Βάρης. Η ομάδα δεν είναι ένα δικό σας παιδί? Τον Τριών Βήτα γενικότερα που λέω εγώ, γιατί ο Αστέρας Βάρης είναι τον Τριών Βήτα, δεν είναι μόνο της Βάρης, είναι τον Τριών Βήτα γενικά. Όσο και αν θέλουν κάποιοι να μην είναι τον Τριών Βήτα, εγώ θα επιμένω και θα λέω ότι ο Αστέρας Βάρης είναι μια ομάδα που εκπροσωπεί επάξια τα τρία Βήτα. Δεν είναι ένα δικό σας παιδί.
θεωρείτε την ομάδα έτσι σαν ένα άτομο? Οπωσδήποτε είναι ένα παιδί μου, ένα, αν θέλετε. Έχετε προσφέρει πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια, όχι το θεωρώ, είναι παιδί μου η ομάδα. Και θέλω πραγματικά το καλύτερο για αυτήν και θα αγωνιστώ και θα αγωνίζομαι ο Αστέρας Βάρης να πρωταγωνιστεί σε όποια κατηγορία και αν παίζει. Ωραία. Κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει ο πρόεδρος του Αστέρα Βάρης, ο κύριος Δημήτρης Πάπιος, στους φιλάθλους της ομάδας αλλά και, όλα στα μέλη, και σε όλα τα μέλη εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης? Καταρχήν να έχουν υγεία και το βασικότερο, και να είναι κοντά, δίπλα στην ομάδα, την αγαπημένη της ομάδα. Ελπίζω φέτος να υπάρχει το ελεύθερο, να υπάρχουν στο γήπεδο ο κόσμος, να έρχεται στο γήπεδο, να μπορεί να μπει, ούτως ώστε να παρακολουθήσουν και από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και γενικότερα και στον κόσμο της Εψανά, σε όλα τα σωματεία να έχουν μια καλή πορεία. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.